Πάμε να συναντήσουμε στο Ρέθυμνο την κυρία Πέπη Μπερλυράκη, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού. Να την καλησπερίσουμε, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πώς είστε, Αντιδήμαρχε? Εξαιρετικά είμαστε εδώ στο Ρέθυμνο. Καλησπερίζουμε από το Ρέθυμνο. Σκεφτόμαστε πραγματικά θερμές ευχές. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε και τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες? Βρίσκομαι στην πλατεία της Μητρόπολης, η οποία έχει υποδεχτεί πολλές φορές αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα τους μικρούς συμπολίτες μας, αλλά και πάρα πολλούς μεγάλους. Έχουν γίνει παιχνίδια, έχουν περάσει μάγοι εξωτικά, πέρασε ο Άι Βασίλης με τα εξωτικά του και μοίρασε δώρα όλες αυτές τις μέρες. Και είναι ένα σημείο συνάντηση συνήθως εδώ στην πλατεία Μητρόπολης, γιατί είναι μέσα στην καρδιά του εμπορικού κέντρου. Άρα οι γονείς ψωνίζουν, τα παιδιά παίζουν και έχει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ήταν ένα στοίχημα η εφετινή εορταστική περίοδος, κυρία Μπερλυράκη, για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει το κάτι παραπάνω? Το περίμενε και ο κόσμος, αν συνυπολογίσουμε και τα προβλήματα τα καθημερινά τα οποία καταγράφονται. Ήταν ένα στοίχημα, ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα εμπορικά καταστήματα είναι λίγο ακόμα σε μία μικρή επιφυλακή. Δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει γεμίσει την πόλη μας αυτές τις μέρες. Ο καιρός βοήθησε. Από την άλλη μεριά, υπήρξε και μία μικρή επιφύλαξη από τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, ήθελε να κυκλοφορήσει, να ψωνίσει, να χαρεί τα Χριστούγεννα επιτέλους. Αυτό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι μια γαλλίαση, γιατί ο κόσμος αγκαλιάζεται, φυγέται, λέει ευχές συνέχεια. Τα εμπορικά καταστήματα, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένα, όσο είναι περισσότερο η εστίαση και τα είδη δώρων. Είναι αλήθεια αυτό, ότι ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, φοβάται το τι ακολουθεί. Αλλά η ατμόσφαιρα όμως είναι εορταστική και πολύ χαρούμενη, και αυτό είναι πάνω απ' όλα, έτσι, ειδικά για τα παιδιά. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε με το καλό να έρθει το 2023. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά την τελευταία τριετία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κανονικότητα που έχουμε εισέλθει θα αλλάξει την ψυχολογία μας, θα μας καταφέρει πάλι κοντά. Κυρία Μπερλυράκη, έχουμε και τον τουρισμό που έχει τη ιδιαίτερη αδυναμία στον κλάδο και ένα μεγάλο στοίχημα και αυτός. Αύριο το πρωί, μαζί με τους βρακοφόρους, τα κάλαντα θα υποθούν στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία πρέπει να σας πω έχουν πολύ καλές πληρότητες. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν το 22. Και αυτό που πρέπει να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι η ευχή που κυκλοφορεί στα μέρη μας είναι μακάρι το 23 να είναι περίπου όπως το 22, γιατί το 22 ήταν καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Άρα μια ομαλότητα, μια ηρεμία και, και με λίγη προσοχή θα ξεπεράσουμε ακόμα και τις δύσκολες στιγμές. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.